Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη μυθολογία, η τέχνη της τυροκομείας ήταν ένα δώρο των θεών στους ανθρώπους. Ο Όμηρος αφιέρωσε πολλούς στίχους στην Οδύσσεια για τον πρώτο τυροκόμο, τον μονόφθαλμο Κύκλωπα Πολύφημο. Ο Αριστοτέλης μαζί με τον Διοσκουρίδη κατέγραψαν την πρώτη συνταγή για την παραγωγή του τυριού, ενώ στην αρχαία Αθήνα υπήρχε ειδικός χώρος για αυτή την ιερή και ακριβή τροφή. Η τυροκομεία στην Ελλάδα είναι πολύ διαδεδομένη από άκρη σε άκρη. Στις Κυκλάδες έχει μία ακόμα ιδιαιτερότητα. Κάθε νησί της έχει και τα δικά του τυριά. Μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά είναι και τόσο διαφορετικά. Αν σκεφτείς την Αρμεξιά στην Άνδρο, πόσο μπορεί να μοιάζει με ένα χλωρό στη Σαντορίνη ή με ένα ξινότυρο στην Τσίκινο, θα αναρωτηθείς τι είναι αυτό που συνδέει και τι είναι αυτό που χωρίζει όλα αυτά τα τυριά. Επίσημα, καταγραμμένα, είναι γύρω στα 40 κυκλαδίτικα τυριά. Από αυτά, άλλα παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο σε μικρές οικιακές μονάδες και άλλα παράγονται στις νεοχτισμένες και σύμφωνες με τις διεθνείς προδιαγραφές τυροκομικές μονάδες που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Τυροκομείο απέκτησε η Μύκονος, τυροκομείο έχει η Νιός επίσημο, τυροκομείο έχει η Τίνος, έχει η Σύρος, αλλά υπάρχουν και τυριά που παράγονται σε μικρές μονάδες που δεν θα τις έλεγες ούτε καν οικιακές, γιατί τα παράγουν οι βοσκοί, τα βρίσκεις επειδή γνωρίζεις κάποιους ανθρώπους και μιλάς για αυτά από στόμα σε στόμα. Ταξιδεύοντας στις Κυκλάδες, ανακαλύπτεις πολλές φορές ότι τα τυριά της είναι τους σημαντικότερους λόγους για να επισκεφτείς ένα νησί. Τα περισσότερα τυριά μοιάζουν μεταξύ τους, γιατί είναι τυριά που φτιάχνονται με πολύ πρωτόγονο τρόπο, όπως φτιαχνόντουσαν αιώνες πριν. Είναι τυριά που φτιάχνονται από το φρέσκο γάλα, με ελαφρό ζύμωμα, παραμονή πάνω σε καλαμωτές για να στεγνώσουν και μετά πέρασμα από ένα ασκό για να γίνουν τουλουμωτήρι ή παλαίωση με σύντομη ορίμανση για να γίνουν μανούρα ή οτιδήποτε άλλο. Αν παρατηρήσεις τον τρόπο παραγωγής, θα δεις ότι ακόμα και τυριά που έχουν διαφορετικά ονόματα, όπως η Αρμεξιά στην Άνδρο ή το Πέτρωμα στην Τίνο, είναι κοντινά μεταξύ τους. Τα τυριά που οριμάζουν λίγο φυλάσσονται συνήθως σε ασκούς, τα λεγόμενα τουλούμια ή τουλουμωτήρια. Σε ορισμένα νησιά τους ασκούς αντικαθιστούν μικρά καλαθάκια που είναι φτιαγμένα στο χέρι ή το πιο σπάνιο υπάρχουν τα τυριά που μπαίνουν μέσα σε κολοκύθες ή σε διάφορα τουλπάνια για να φτιαχτούν με έναν ιδιαίτερο τρόπο και να παλαιώσουν. Στην Σέριφο ανακάλυψα πρόσφατα το τυρί του Λάινα, το οποίο είναι ένα τυρί που φτιάχνεται με τον τρόπο του φρέσκου τυριού και μετά το φυλάνε σε ένα λαΐνι για να παλαιώσει. Όταν το ανακαλύψεις αυτό το τυρί, θα δεις ότι στην πραγματικότητα μοιάζει πάρα πολύ στην αψάδα με την κοπανιστή που συναντάς στη Μύκονο, την Τίνο ή ακόμα και στην Άνδρο. Δηλαδή τυριά που έχουν μία ιδιαιτερότητα, γιατί στο κάθε νησί το φτιάχνουν με διαφορετικό τρόπο, αλλά στην πραγματικότητα μοιάζουν μεταξύ τους, γιατί η μέθοδος είναι μία κοινή, είναι αυτή που σου επιβάλλει η πρώτη ύλη, το γάλα, που συνήθως είναι κατσικίσιο ή πρόβιο και σε μερικές φορές αγελαδινό στα μεγαλύτερα νησιά όπως η Τίνος, η Νάξος ή η Μύκονος, όπου υπάρχουν αγελάδες. Σε αυτά τα νησιά λοιπόν παράγονται φυσικά και αγελαδινά τυριά όπως οι γραβιέρες, οι οποίες είναι με την παραγωγή σαν γραβιέρες, αλλά μπορεί να μην τις ονομάζουν έτσι, να τις ονομάζουν απλά τυρί. Και υπάρχουν και τυριά που είναι πολύ πιο διαφορετικά, γιατί με κάποιο τρόπο τα παλαιώνουν. Ή το βάζουν στο λάδι, ή τα βάζουν μέσα στην γύλη, που είναι οι νολάσπες του κρασιού και τους δίνει μια ιδιαίτερη γεύση, μια ιδιαίτερη αψάδα, μια γεύση που θα την έλεγες πιο έντονη αλλά και πιο ουσιαστική, διότι αυτά τα τυριά είναι τυριά που όπως παλαιώνουν αποκτούν μια συμπύκνωση γεύσης. Μεγάλη διαφορά μπορείς όμως να διαπιστώσεις και από το γάλα. Το κατσικίσιο γάλα δίνει τυριά που στεγνώνουν πολύ πιο εύκολα και έχουν και πολύ πιο αψιά γεύση. Ενώ αντίθετα το πρόβια είναι πιο ήπια
έχουν ένταση αρωματική, αλλά δεν έχουν την αψάδα του κατσικίσιου. Και φυσικά υπάρχουν και τα τυριά τα πιο ήπια που γίνονται από το αγελαδινό γάλα, είναι και λίγο πιο κίτρινα, μπορείς να τα αναγνωρίσεις και από το χρώμα τους, και τα οποία με ελαφρό αλάτισμα μπορεί να είναι μέχρι και γλυκά στη γεύση. Η Ένωση Συνεταιρισμών Άξου που ιδρύθηκε το 1926 αποτελεί την μεγαλύτερη οικονομική και παραγωγική μονάδα στον αγροτικό τομέα στις Κυκλάδες και θα μπορούσαμε να πούμε και στο Νότιο Αιγαίο. Όλα τα νησιά των Κυκλάδων έχουν τη δική τους κτηνοτροφία και τη δική τους γεωργία. Η Τίνος βγάζει το δικό της τυρί, η Πάρος βγάζει το δικό της τυρί, η Νιός που είναι ένα πάρα πολύ μικρό και πάρα πολύ τουριστικό νησί βγάζει το δικό του τυρί. Μην ξεχάσουμε τη Σαντορίνη με τα υπέροχα αγροτικά προϊόντα. Επίσης, άλλα νησιά όπως είναι η Άνδρος, η Σύφνος, η Σέριφος, να τα παριθμίσουμε όλα ένα προς ένα, το κάθε νησί έχει τα δικά του τοπικά προϊόντα. Και αυτά τα προϊόντα των Κυκλάδων πιστεύω ότι είναι και ονομαστά και ποιοτικά προϊόντα. Τα τυροκομικά προϊόντα είναι πολλά, αλλά η ναυαρχίδα μας είναι η γραβιέρα Νάξου. Κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα, από άκρη σ' άκρη, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο των εξαγωγών. Αυτές οι διαφορές που καθορίζουν την ιδιαιτερότητα του τόπου καθορίζονται όμως και στο ίδιο νησί. Μπορείς να έχεις το ίδιο τυρί με το ίδιο όνομα από διαφορετικές μονάδες, γιατί σε κάθε νησί δραστηριοποιούνται πολλοί παραγωγοί, μικρές οικιακές μονάδες. Τυροκομεία τα οποία είναι σύμφωνα με τις σημερινές προδιαγραφές, έχουν χάσπ, έχουν άιζο και είναι αυτά τα τυριά τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι νομιμοποιημένα να υπάρχουν, γιατί είναι από παστεριωμένο γάλα. Όλα τα άλλα μας τυριά είναι από παστερίο το γάλα, είναι μια κληρονομιά που την οποία πολλοί από εμάς θα θέλαμε να διατηρήσουμε και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε, να προσπεράσουμε τους υφάλους που μας έχουν δημιουργήσει οι θεσμοί για να μπορέσουμε να τους επιστρέψουμε, όπως συνέβη και σε άλλες χώρες, να περάσουν μέσα στην παλέτα των διεθνών τυριών.